Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σήμερα έχουμε θεματάρα. Δώστε προσοχή σε αυτό το βίντεο. Εάν χρειαστεί, δείτε το περισσότερε από μία φορέ, επειδή είναι ένα ερώτημα κλειδί το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε τον ναρκισισμό καλύτερα και βαθύτερα και τις σχέσεις που έχουμε με ναρκισιστικούς ανθρώπους με ανθρώπους με ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας, με ενάρκησους και τα αδιέξοδα που επιφέρουν οι σχέσεις αυτές. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και αν δεν το πράξατε ήδη σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και αν σας αρέσουν τα βίντεο μας γιατί όχι να τα μοιραστείτε και με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, ούτω ώστε να μεγαλώσει η ακολούθηση του καναλιού και περισσότεροι άνθρωποι να ενημερωθούν για θέματα ψυχοεκπαίδευσης και να βρουν ίσως κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που τους βασανίζουν. Ερωτήματα ζωής, ερωτήματα τα οποία δυστυχώ οι περισσότεροι από εμά έχουμε στις σχέσεις μας. Λοιπόν, χθε στο κανάλι μας είχαμε ένα βίντεο με τίτλο «Τα έχουμε δύο άνθρωπο» Εάν δεν το έχετε παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε το βίντεο με τίτλο «Τα έχουμε βίο άνθρωπο», γιατί ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα γύρω από τη σωματική βία και σε αντιδιαστολή με τη ψυχική βία. Λοιπόν, κάτω από αυτό το βίντεο υπήρχε ένα εξαιρετικό ερώτημα, το οποίο αποτελεί φυσικά και το υλικό για το σημερινό βίντεο. «Τα ανέβρα των αρχισιστών» είναι ο τίτλος του σημερινού βίντεο. Γράφει μία φίλη. Είναι σύνηθες οι ναρκισιστές να αποδίδουν τη συμπεριφορά αυτή, ψυχική ή σωματική βία, στα νεύρα που έχουν ως άνθρωποι. Δηλαδή οι ναρκισιστές λένε ότι εγώ συμπεριφέρομαι έτσι επειδή έχω νεύρα. Γνωρίζουν ότι είναι νευρικοί και παραδέχονται τις πράξεις τους, αλλά τις αποδίδουν δικαιολογούμενοι στην νευρικότητά Η οποία, όπως λένε, έχει τη μορφή απλής έκρηξης, που περνάει αμέσω και μετά να δείχνουν να επανέρχονται και να το μετανιώνουν. Άρα, οι εναρκεστέ λένε: Δεύτερο, εγώ τα νεύρα μου φταίνουν. Δεύτερο, εγώ που εξασκώ ψυχική και σωματική βία ή ψυχική ή σωματική βία, είμαι απλό νευρικό και φταίνε τα νεύρα μου. Το βιώνω μια ζωή, λέει η κοπέλα, από τον πατέρα και τον σύντροφό μου. Ψυχική βία και ενίοτε σωματική. Είναι τα νεύρα, ο νευρικό χαρακτήρα, ένα λόγο που δικαιολογεί τις εκρήξεις αυτές. Έχει νόημα να τους συγχωρούμε και να τους συμπονούμε εφόσον γνωρίζουν και ενδεχομένως τους βασανίζει η κατάστασή τους ή δεν πρέπει. Με τι έχουν να κάνουν τα νεύρα αυτά. Και απάντησα στη φίλη έτσι λακωνικά, ναρκισιστικές εκρήξεις οργής και τι έβαλα, τι παρέθεσα σε σχόλιο το σύνδεσμα από το πέμπτο επεισόδιο του podcast που έχει θέμα τον ναρκισισμό. Είναι εξαιρετικά κέριο το ερώτημα αυτό είναι ουσιώδες. Έχει να κάνει με όλη τη φύση, με την ουσία της φύσης της ναρκισιστικής κακοποίησης. Στη συμμετοχή διαβάζουμε διάφορα βιβλία τα οποία και σχολιάζουμε. Αυτή την περίοδο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο του Σκοτ Πεκ με τίτλο «Οι άνθρωποι του ψεύδους». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο γράφτηκε πολλά χρόνια προτού σχηματιστεί η σύγχρονη θεωρία για τον αρκισισμό και αποτελεί τον προπομπό τη δουλειά πολλών εξαιρετικών ψυχοπαθολόγων στην εποχή μα, όπω τη Δ. Ραμανί. πληροφοριακά μπορείτε να δείτε στην περιγραφή του βίντεο τρόπους για τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη συμμετοχή ε, Μπορεί κάποιος να έχει την απλή πρόσβαση στη συμμετοχή που στοιχίζει 5 ευρώ το μήνα και να έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε και σε αυτό που διαβάζουμε και σχολιάζουμε τώρα αλλά και σε όσα έχουμε διαβάσει και σχολιάσει προηγουμένω. Λοιπόν, στη συμμετοχή ο Ντόκτορ Πεκ στο βιβλίο «Άνθρωποι του ψεύδους» γράφει με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο, παρουσιάζει πεντακάθαρα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα α, παλιών του θεραποδόμενων και είναι ενδιαφέρον ότι δεν είναι μόνο άνδρες οι που περιγράφει, αλλά είναι και γυναίκες, τόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος από την εποχή του, εξαιρετικός συγγραφέας, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, ε, άνθρωπος της διανόησης, ο Σκοτ Πέκ. Λέω έτσι ενδεικτικά τα βιβλία του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», το οποίο έχουμε επίσης διαβάσει και σχολιάσει στη συμμετοχή, ε, που είναι τριλογία. Το βιβλίο αυτό «Οι άνθρωποι του ψεύδους» και έχει και πολλά άλλα βιβλία, τα οποία στη συνέχεια στη συμμετοχή θα βρούμε την ευκαιρία και να τα διαβάσουμε και να τα σχολιάσουμε γιατί για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να φέρω κοντά σας τη βιβλιογραφία εκείνη η οποία με βοήθησε ως επιστήμονος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια να φτάσω στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα και στο σημείο κατανόησης των δυναμικών των ανθρωπίνων σχέσεων. Λοιπόν, οι ναρκισιστές είναι κακομαθημένα παιδιά τα οποία αρνιούνται να μεγαλώσουν. Αρνούνται να μεγαλώσουν. Το ρήμα αρνούνται στην Κυπριακή Διάλεκτο λέγεται αρνιούνται, γι' αυτό το αρχικά και μετά το διόρθωσα με τη Δημοτική. Είναι ξεκάθαρο ότι ένας ναρκισιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να βάλει τη δουλειά και τον κόπο που απαιτείται για να οριμάσει. Στο βιβλίο του Σκοτ Πεκ, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, στο πρώτο βιβλίο της τριλογίας, από το πρώτο κιόλα κομμάτι του βιβλίου, μιλάει ο Δόκτορ Πεκ για την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, η οποία οπωσδήποτε είναι μια ψυχολογική αρχή η οποία έχει σχέση με την ανοχή στη ματέωση. Η αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης ουσιαστικά λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνοντας πρέπει να μάθουν να κάνουν πρώτα τα μαθήματά τους, να διαβάζουν πρώτα τα μαθήματά τους και μετά να παίζουν ξεχνίστα. Και οι άνθρωποι, οι ενήλικες ψυχοσυναισθηματικά, οι όριμοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι στη ζωή αυτή δεν έχει μόνο διασκέδαση, δεν έχει μόνο ξέδωμα, δεν έχει μόνο χαρά και χαλάρωση, αλλά έχει και δουλειά. Ένας άνθρωπος οφείλει, υποχρεούται εφόσον ζει με άλλους ανθρώπους, να εργάζεται πνευματικά, να δουλεύει πνευματικά, να κάνει δουλειά πάνω στον εαυτό Είναι Οι για λόγους οι οποίοι εξηγούνται αρκετά στο πέμπτο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισισμό, ψάξτε το, πηγαίνετε όπως είναι το κανάλι μας, έχει διάφορες στήλες και είναι η στήλη με τα podcast και αν πάτε στο podcast το οποίο έχει μέχρι τώρα 39 επεισόδια το πέμπτο επεισόδιο είναι το podcast για τον αρκισισμό το οποίο είναι βασισμένο και πάνω στη δουλειά της δόκτωρος Ράμανη που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο «Ξέρεις ποιο είμαι εγώ» το οποίο θεωρώ πως είναι η βίβλος του αρκισισμού και το οποίο επίσης έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή στο κανάλι μας και όποιο είναι στη συμμετοχή μπορεί να μπει και να το βρει και να το ακούσει όπως το διαβάζουμε, αλλά και να ακούσει και το σχολιασμό πάνω σε αυτά που διαβάζουν. Λοιπόν, οι ναρκισιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Μπορεί να είχαν κάποια γενετική προδιάθεση ώστε να έχουν ένα πιο εναντιωματικό χαρακτήρα από άλλους ανθρώπους. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι έχουμε μιλήσει για τη θεωρία των πέντε χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των Big Five, μέσα στο οποίο υπάρχει και το χαρακτηριστικό της καλοήθειας και της κακοήθειας, που νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι το 19ο επεισόδιο του podcast αυτό. Ένας άνθρωπος γεννιέται έχοντας κάποιες γενετικές προδιαθέσεις ως προς το τι χαρακτήρα και τι προσωπικότητα θα αναπτύξει, αλλά δεν καθορίζουν τα γονίδια μας τι προσωπικότητα και τι χαρακτήρα θα αναπτύξουμε. Ούτε η διαπαιδαγώγηση μας καθορίζει τι χαρακτήρα και τι προσωπικότητα θα αναπτύξουμε. Αυτό που καθορίζει το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας είναι η προσωπική μας προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μεγαλώνουν μέσα σε εξαιρετικά δυστοπικά περιβάλλοντα όπως την ιστορία της κοπέλας προχθές που γράφει στο βίντεο «Δεν θέλω να πάω στην κηδεία της μάνας μου» όπου τη σχολίασα και μέσα στο βίντεο και το σχολιάσατε και εσείς στα σχόλια ότι η κοπέλα αυτή παρότι μεγάλωσε και διαπαιδαγωγήθηκε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον πήρε το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της αρετής και κατάφερε η ίδια να σώσει τον εαυτό της. Σε ένα εξαιρετικά δυσχερές, δυστοπικό, δύσκολο περιβάλλον. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, δείτε το. Πάλι θα δω πια βίντεο να δείτε γιατί είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο κανάλι μας. Ο τίτλος είναι «Δεν θέλω να πω στην κηδεία της μάνες μου». Κηδείε, μνημόσυνα και καθώ πρεπισμό. Θα βάλω το link για αυτά τα βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο και για το επεισόδιο του ναρκισισμού και της καλοήθειας και κακοήθειας, αλλά και γι' αυτό με την κηδεία. Για να τα δείτε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι ναρκισιστές που έχουν παιδικά τραύματα, δεν είναι μόνο οι ναρκισιστές που βιώσαν δύσκολα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε στο ενεργητικό μας τραυματικές εμπειρίες. Σε όποια οικογένεια και αν έχει γεννηθεί κάποιος, δεν υπάρχει τέλεια οικογένεια, δεν υπάρχουν τέλειες συνθήκε ζωή, δεν υπάρχουν τέλειοι γονεί, δεν υπάρχουν τέλεια παιδιά. Γενικά η ανθρώπινη φύση έχει το στοιχείο τη ατέλειας Και όσο καλές προθέσεις όσε καλέ προθέσει και να έχει ένα γονιό ή ένα ζευγάρι γονιών για να μεγαλώσουν τα παιδιά του ιδανικά, πάντοτε θα υπάρχουν αφορμέ ή αιτίε για να τραυματιστούν ψυχικά τα παιδιά. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο να μεγαλώνει χωρίς τραυμά. Όλοι μα βιώνουμε τραύματα. Κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, κάποιοι βαθύτερα, κάποιοι πιο επιφανειακά, πιο ρηχά, αλλά όλοι μα βιώνουμε τραύματα. Αυτό το οποίο καθορίζει σε τι τύπο προσωπικότητα θα εξελιχθούμε, αν θα εξελιχθούμε σε ένα υγιή τύπο προσωπικότητα ή σε ένα προβληματικό τύπο προσωπικότητα, όπω είναι ο ναρκιστισμό, είναι η απόφαση που παίρνουμε ξανά και ξανά στη ζωή μα για το τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αν θέλουμε να είμαστε παλιόπαιδα, αν θέλουμε να είμαστε χήμα στο κύμα και να μην αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πράξεις μας ή αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, εργατικοί πνευματικά άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι μοχθούμε, βάζουμε τον κόπο και έχουμε μετά τα αποτελέσματα. Είναι αρκησιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξανά και ξανά αποφασίζουν να πάρουν τον εύκολο δρόμο. Ό,τι νιώθουν να το βγάζουν μπροστά έξω χωρίς κανένα φίλτρο. Να, δεν θέλουν να μπαίνουν στον κόπο να σκέφτονται πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος άνθρωπος εάν εγώ κάνω εμετό το θυμό μου και τα νεύρα μου πάνω του. Δεν τους νοιάζει. Δεν θέλουν να τους νοιάζει. Και επειδή έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τη διαφορά όσον αφορά στην ενσυναίσθηση που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού με τους ναρκισιστές, είναι αυτή ότι ένας άνθρωπος που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν έχει τους κατοπτρικούς νευρώνες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να αντιληφθείς γνωστικά, να σκεφτείς πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος. Ενώ οι ναρκισιστές μπορούν να σκεφτούν πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος, αλλά επιλέγουν από τεμπελιά και κακοήθεια να μην το πράξουν. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ή ένα παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερς μπορεί από, μετά από κατάλληλη καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτικών και θεραπευτών να αναπτύξει τη συναισθηματική ενσυναίσθηση επειδή ακριβώς θα του μάθουν πώς πρέπει να σκέφτεσαι όταν λειτουργει Οι ναρκισιστές ξέρουν πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι όταν κάνουν αυτά που κάνουν και το γνωρίζουμε ότι ξέρουν γιατί χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις ώστε να είναι χειριστικοί, να χτυπάνε στο συνέστημα. Όταν τους συμφέρει δηλαδή ξέρουν τι να μας πούν για να μας συγκινήσουν, τι να μας πούν για να μας νευριάσουν, τι να μας πούν για να νιώσουμε χειρότερα ή για να νιώσουμε καλύτερα. Όταν όμως πρόκειται να βγάλουν τον οχετό τους, να ξεσπάσουν τα νεύρα τους, δεν ξέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ασχολούνται με αυτό. Άρα, οι εκρήξεις ναρκισιστικής οργής δεν είναι παρά ένα σύμπτωμα του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητα. Είμαι ναρκισιστής, Επιλέγω τον εύκολο δρόμο, θέλω να γίνεται πάντα το δικό μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα και να μην ασχολούμαι με το πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι. Καθήνα να μην μου καίγεται για το πώς πληγώνω τα συναισθήματα των άλλων και πώς βάζω τους άλλους ανθρώπους σε δυσχερή θέση. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η πάρτη μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να νιώσω εγώ καλύτερα και επειδή εγώ είμαι τεμπέλης ή τεμπέλα ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, δεν θέλω να κάνω τη δύσκολη, σκληρή δουλειά να διαχειριστώ τα συναισθήματα μου εσωτερικά, τα δικά μου εγώ, αλλά βρίσκω την εύκολη λύση, όποτε νιώσω αναστάτωση, όποτε δεν αντέχω αυτά που έχω αποθήσει στο υποσυνείδητό μου, να τα βγάζω προς τα έξω, πάνω στους άλλους και όποιον πάρει ο χάρος. Και μετά, εφόσον έχω ξεδώσει, εφόσον έχω ανακουφιστεί, θα πω και ένα «Συγγνώμη» Και θα πω και τη δικαιολογία, δεν φταίω εγώ, φταίνε τα νεύρα μου. Όχι, φταίς εσύ και φταίει ο ναρκισισμός σου, επειδή έχεις επιλέξει ξανά και ξανά τον εύκολο δρόμο, να είσαι άχθος αρούρης, να είσαι βάρος πάνω στη γη, να μην αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου και να χρησιμοποιείς τους άλλους ανθρώπους ως σκουπιδοτενεκέδες, ως τείχους πάνω στους οποίους να σπάς τα αυγά σου, και γενικά να χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου για να νιώσει εσύ καλύτερα. Δεν είναι αρρώστια το να έχει νεύρα ή να είσαι νευρικό χαρακτήρα. Το να μην διαχειρίζεσαι το θυμό σου με οριμότητα δεν είναι αρρώστια. Είναι ηθική επιλογή. Επιλέγει, φίλε μου, να είσαι πάλι ο χαρακτήρα. Επιλέγει να είσαι ένα τεμπέλη με όλου του τρόπου. Επιλέγει να μην αντέχει τον εαυτό σου και να το φορτώνει πάνω στου άλλου. Και όπω είπα και προηγουμένω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ψυχικά τραύματα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή του, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είχε τέλεια ζωή. Όλοι μας έχουμε τραύματα, πολλά ή λιγότερα, ε, βαθύτερα ή λιγότερο βαθιά, αλλά το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα τραύματα έχει να κάνει με εμά προσωπικά. Ο άνθρωπος, ο σών, έχει ελευθερία. Ελευθερία της βούλησης και ελευθερία της επιλογής επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο, επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο. Και θέλω να δώσουμε έτσι ιδιαίτερη προσοχή στο 40ο επεισόδιο του podcast που θα βγει μεθαύριο, την πέμπτη που μας έρχεται, όπου έχει να κάνει με τα τοξικά ενήλικα παιδιά. Και πώς μία μάνα γράφει την ιστορία της, που η κόρη της είναι γύρω στα 28, 29, 30 πόσο είναι, για το πώς έχει κάνει όλες τις προσπάθειες, ούτως ώστε το παιδί της να μάθει να λειτουργεί ψυχοσυναισθηματικά όρημα, αλλά το παιδί της παρόλα αυτά επιλέγει συστηματικά τον εύκολο δρόμο, επιλέγει συστηματικά να κατηγορεί τη μάνα της και όλους τους υπόλοιπους για τη δικιά της ασταθή συμπεριφορά, για τα δικά της λάθη, για τα δικά της ξεσπάσματα. Grow up. Αυτό το λέω σε οποιονδήποτε ενήλικο, λειτουργεί με αναρκησιστικούς τρόπους. Γιατί, τα παιδιά είναι φυσικό να έχουν ναρκισιστικούς τρόπου. Ένα δίχρονο, για παράδειγμα, θα ξεσπάσει σε μια κρίση ναρκισιστικής οργή, επειδή ακόμη ο εγκέφαλο του δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τα αρνητικά του συναισθήματα με τη σκέψη του. Ένα πεντάχρονο, επίση, μπορεί σε ένα κατάστημα με παιχνίδια, όταν του πει η μαμά του ή ο μπαμπά του: Δεν μπορεί να πάρει όλα τα παιχνίδια, θα πάρει μόνο ένα. Επίση, μπορεί να ξεσπάσει σε ένα temper tantrum με έναν αρχιστικό τρόπο, επειδή ακόμη δεν έχει την εγκεφαλική οριμότητα για να καταλάβει τι σημαίνει όρια. Ένα όμω άνθρωπο, ενήλικα, άνδρα πάνω από 28 και γυναίκα πάνω από 26, η οποία εξακολουθεί να έχει τι ναρκιστικέ εκρήξεις οργή που είναι τα temper tantrums, δεν το κάνει επειδή έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Το κάνει επειδή αρνείται να κάνει τη σκληρή δουλειά του να Οριμάσει τον εαυτό τη. Τα εργαλεία υπάρχουν, είναι στα χέρια μα. Γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι για χρόνια, για παράδειγμα, μπορεί να διαβάζουν βιβλία ψυχολογία ή να πηγαίνουν στον ψυχολόγο ή να παρακολουθούν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και παρόλα αυτά να μην παίρνουν τα εργαλεία που του δίνονται και να επιλέγουν μόνο να κλαίγονται και να ξεσπάνε πάνω στου άλλου με τη δικαιολογία ότι και καλά έχουν νεύρα. Δεν υπάρχει αρρώστια που να ονομάζεται νεύρα. Δεν υπάρχει αρρώστια που να ονομάζεται νευρικότητα. Υπάρχει ψυχική συνθήκη της κακής διαχείρισης των συναισθημάτων του θυμού ακριβώς λόγω ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητας και ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας. Το να λέει κάποιο έχω νεύρα και λόγω των νεύρων ξεσπάω πάνω σου και δεν πρέπει να με παίρνει και πολύ στα σοβαρά γιατί μετά μου περνάει, δεν είναι δικαιολογία. Γιατί ρε φίλε, να κάνει με το πάνω μου τη δικιά σου τοξικότητα και μόλι νιώσει καλύτερα και ξαλαφρώσει επειδή την έκανε με το, μετά να μου ζητά συγγνώμη και εγώ να είμαι σαν να μην συνέβη και τίποτα. Καταλαβαίνετε τι κάνουν οι αρχιστέ. Μα δίνουν όλα τα σκατά του, όλοι του την τοξικότητα, ξαλαφραίνουν αυτοί και μετά ζητάνε και συγγνώμη και ζητάνε και κατανόηση. Ε, όχι, εγώ προσωπικά δεν ξέρω για εσά, δεν έχω διάθεση να δείξω κατανόηση σε κανέναν ενήλικο ο οποίο συμπεριφέρεται σαν δίχρονο ή σαν πεντάχρονο. Δεν με νοιάζει. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου με υγεία, θέλω να ζήσω τη ζωή μου χωρί τοξικότητα και θέλω να είμαι καλά. Δικαιούμαι και εσεί δικαιούστε. Δικαιούμαστε να αποφεύγουμε να μας περιλούζουν τα σκουπίδια των άλλων, οι οποίοι από ένα χώρο τεμπελιάς και ένα χώρο εγωκεντρισμού και εναρκισμού επιλέγουν ξανά και ξανά τον εύκολο δρόμο και να βρίσκουν δικαιολογίε στον εαυτό του. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για έναν ενήλικα άνθρωπο να μην μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του. Και επίση, αν όντω ρε παιδί μου κάποιο έχει κάποιο θέμα και λέει τι μπορεί να είναι αυτό, πάει σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο, να κάνει θεραπεία, να δει πώ μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται το θυμό του. Όχι να χρησιμοποιεί ω άλοθη το γεγονό ότι είναι ψυχανόριμο. Θέλω πολύ να διαβάσω στα σχόλια τι απόψει σα για αυτό το θέμα και αν μπορείτε να δείτε αυτέ τι δυναμικέ είτε σε σχέσει του παρόντο, είτε σε σχέσει του παρελθόντο. Και γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι η ριζική θεραπεία από τέτοια προβλήματα είναι το no contact. Καμία επαφή με ναρκιστέ, ώστε να μην του δίνετε καμία ευκαιρία να κάνουν εμετό αυτό τον οχετό no που κουβαλούν μέσα του πάνω μα. Σα φιλώ. Γεια!